Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Ο Ιπποκράτης, παίρνοντας μαζί του τον Ορφέα, παραμένει κρυμμένος, ενώ η Ειρήνη, όπως θα δούμε στη δραματική σειρά του Μέγα, το Ναυάγιο, παίρνει το όπλο του καπετάν Στελή και κατευθύνεται στην κρυψώνα του λιμενικού. Αγωνία για την τύχη του Ορφέα. Ο Ιπποκράτης, μετά την καταγγελία που έκανε η Ειρήνη στην αστυνομία, αρπάζει τον Ορφέα και φεύγει από το σπίτι. Ο Παντελίδης τον κρύβει σε ένα παλιό εξοχικό του, ενώ την ίδια ώρα συνεργάζεται με τον Βασιλείου και καταστρώνουν μια πλεκτάνη εναντίον του λιμενικού. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι του Ιπποκράτη, η Ειρήνη με τη Δήμητρα και τον Πέτρο ανησυχούν για την ασφάλεια του Ορφέα. Την ίδια ώρα η αστυνομία κάνει έρευνες για να βρει τον Ιπποκράτη, αλλά δεν μπορεί να τον εντοπίσει. Κάποια στιγμή χτυπά το τηλέφωνο στο σπίτι του λιμενικού και η Ειρήνη ακούει τον Ορφέα, ο οποίος εκμεταλλεύεται την απουσία του Ιπποκράτη από το εξοχικό για να της μιλήσει. Τότε η Ειρήνη συνειδητοποιεί ότι ο Ιπποκράτης σκοπεύει να φύγει στο εξωτερικό, παίρνοντας μαζί του τον Ορφέα. Την ίδια ώρα ο Ιπποκράτης, όπως θα δούμε, βρίσκεται αντιμέτωπος με τους άντρες του Παντελίδη που σκοπεύουν να τον εξουδετερώσουν. Η Ειρήνη, όπως θα δούμε στο Ναυάγιο, μέσα στην απόγνωση της και θέλοντας να σώσει τον Ορφέα, παίρνει το όπλο του καπετάν Στελή και κατευθύνεται μαζί με τον Πέτρο προς το εξοχικό, ενώ εκεί πηγαίνει και η αστυνομία. Ανατρεπτική αναμένεται η συνέχεια της σειράς του Μέγα Ναυάγιο, με την Δήμητρα να ετοιμάζεται να επιτεθεί στον Ιπποκράτη. Η Δήμητρα είχε πάντα τον Ιπποκράτη ως πρότυπο και καλό οικογενειάρχη, μέχρι που διάβασε το ημερολόγιο και κατάλαβε ότι την σκότωσε. Η Δήμητρα πρόδωσε τις αξίες της για χάρη του Ιπποκράτη. Η Δήμητρα θα γεμίσει θυμό για τον Ιπποκράτη και από εδώ και πέρα θα ετοιμάσει την επίθεσή της προς τον αδίστακτο λιμενικό. Θα έρθει κοντά με την Ειρήνη και θα την βοηθήσει να ξεσκεπάσουν τον Ιπποκράτη. Δήμητρα και Ειρήνη θα τον καταγγείλουν στην αστυνομία μόλις ξεθάψουν το πτώμα. Στα επεισόδια αυτά, μέχρι και το φινάλε, η Δήμητρα αλλάζει πρόσωπο προς τον Ιπποκράτη και γράφει το τέλος του. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.